Λέκτρο, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα Tavern Brawl. Σήμερα παίζουμε Clone Ball. Σε αυτή την ταβέρνα διαλέγετε μια κλάση και είναι γεμάτη με Legendary Minions, τελείως τυχαία, τα οποία το κάθε ένα είναι κλωνοποιημένο 4 φορές. Εμείς θα παίξουμε με τον Hunter, το Rexar. Και επίσης υπάρχουν κάποιες κάρτες οι οποίες δεν θεωρούνται spell για κάποιο λόγο, ενώ αυτό κάνουν, στο οποίο μπορείς να μειώσεις το επόμενο Legendary Minion που θα παίξεις. Κοστίζουν 0, έχει κόστος μάνα 0, και το επόμενο Minion που θα παίξεις κοστίζει 3 λιγότερο, καθώς και τα υπόλοιπα 3 ίδια. Αλλά θα το δούμε μαζί σε λίγο που θα παίξουμε. Παίξουμε εναντίον του Anduin. Και έχουμε Majordomo, ακριβή κάρτα, Twin Emperor Veclor. Είναι Taunt. Δεν νομίζω να έχουμε το καθούν βέβαια. Θα την αφήσουμε και αυτήν προς το παρόν. Δεν έχουμε και πολύ δυνατές κάρτες από effect. Princess Huhoran. Ας τις αλλάξουμε όλες. Σιλβάνα. Αυτή είναι πολύ δυνατή. Και επίσης ο Σόγκοθ. Μάλιστα. Αυτές οι τέσσερις που μας έτυχαν είναι πολύ καλές. Αυτή είναι η κάρτα που σας έλεγα. Όχι, είναι spell τελικά. Για κάποιο λόγο δεν μου το έγραφε την άλλη φορά. Offensive play. The next legendary minion you play and all the other copies cost 3 less. Δεν μπορούμε να καλέσουμε ούτως ή άλλως κάποιο τώρα. Αλλά σκεφτούμε τι θα παίξουμε. Και 3. Αυτό. Εντάξει, spell δεν έχει ο αντίπαλος, οπότε νομίζω ότι Σιλβάνα θα παίξουμε. Και αν βγάλει κάτι τώρα, μπορεί να το πάρουμε μετά, και αν βγάλει τώρα θα είναι μικρού. Ναι, δεν μας συμφέρει να πάρουμε το Blood Mage. Επίσης αυτό συνδέεται πολύ καλά με τη Σιλβάνα. Είναι όμως Battle Cry, πρέπει να βγάλουμε πρώτη Σιλβάνα, μετά αυτό. Για να γίνει αυτό. Όχι, ας καθυστερήσουμε λίγο. Οπότε θα καλέσει τώρα ένα εξάρι. Welcome to the Grand Tournament Champion. With a better one. Θα το παίξουμε. Και έχει μόνο 3. Αλλά θα το παίξουμε γιατί θα μας κάνει και 60 damage.
no time for games. Και νομίζω υπάρχουν δύο τέτοια σπέρ σε όλη την τράπουλα. Λογικά είναι 7 τα minions επί 4, 28 συν 2. Αυτά. Έξυπνη κίνηση. Αλλά δεν έχει minion τώρα. Δεν θα βγάλουμε κάτι άλλο. Άμα σε έρθει κάρτα, λέω να τη χρησιμοποιήσω στο Major Domo. Welcome to the Grand Tournament Champion. Όμως όχι τώρα, μόλις πέσουμε στα 15 ή λιγότερα HP. Μπορούμε να καλέσουμε αυτό. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Υπερμπότ. Τέλεια. Λογικά θα μας το ρίξει. Και αυτό τι κάνει? Αντιστάρω your turn, transform a random minion. Ένα τσίκι. Πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας. Έχουμε 2-2. Και θα μας κάνει τσίκιν, ένα από τα δύο. Θα κάνει τον εαυτό του. Δεν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Μιας που δεν έχει minion. Δεν θα βγάλω το τόμο. Το κακό τώρα είναι ότι θα τον χυλάρει το δικό μας τον bot. Δεν μας έτυχαν καλά. Inventions. Έχει τον Stalag. Ελπίζω να μην έχει και το Furby. Τι είναι αυτό του κάνει? A random minion. Τώρα θα βγάλουμε σίγουρα το taunt. The Feast of Souls begins now. I won't stand for that. I won't stand for that. Και θα του κάνουμε attack. Ελπίζοντας τον bot μας, ωραία, να μην γιατρέψει αυτόν. Σε ευχαριστώ που έριξε τον bot μας. Mm-hmm.
Και τώρα θα βγάλω αυτό. Έχουν πολύ σπίγγε να βγάλουμε το Ragnaros ακόμα. Και ας το κάνουμε full attack. Θα βάλω πάλι ένα τέτοιο. Δυστυχώς χάσαμε το attack. Και... τώρα που έχει δει υπάρχουν 50 50-75% πιθανότητες να στοχίσει κάποιος. Ωραία. Σημαίνει ότι αστοχεί και αυτός. Και τώρα θα βγάλουμε. Έχουμε το taunt. Οπότε θα βγάλουμε αυτόν εδώ τον κύριο. 4 Reaper 4000. Για να του ρίξουμε και τα δύο μετά. Ωραία. Ας πετύχει και αυτό. Ωραία. Λέω τα μήνυμα, αυτό είναι καλό. Το τελείωσαν τα μήνυμα. Θα βγάλουμε και θα προσπαθήσω να του κάνω επίδεση εδώ ώστε να τα σκοτώσω όλα, αλλά ελπίζω τώρα τέτοια. Mogor Yoga. Thank you. Και τώρα ας βγάλουμε τον Ιτζετό, δεν είναι θέμα. Τώρα δεν θέλουμε να αλλάξει υπόθεση. Δυστυχώς άλλαξε. Δεν πειράζει. Πάλι έχουμε το πάνω χέρι. Παίξε.
Παίξε. Αν δεν θέλει να παίξει. Ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν παίρναμε την ίδια. Παίρναμε στο level. Θα παίξουμε άλλο ένα μπλοκάρι. Η μόνη διαφορά που έχουν οι κλάσεις σε αυτό το Tavern Brawl είναι το power τους. Από ό,τι θα καταλάβετε, δηλαδή, πόρεο ήτανε του Anduin που κάνει το heal. Δηλαδή, με τέτοιο κόστο που έχουν τα μήνων, σίγουρα κάποιες φορές θα σου περισσεύουν τα δύο μάνα. Οπότε και το Hunter δεν είναι άσχημο που θα κάνει δύο damage στον αντίπαλο. Το Gul'dan δεν ξέρω πώς συμφέρει, γιατί τρώει και δύο damage. Λοιπόν, The Black Knight από τα αγαπημένα μου. Καταστρέφει ένα taunt. Παρόλο το θέμα είναι πόσα taunt θα έχει ο αντίπαλος. Και Hogger. Whenever this minion takes damage, κάθε φορά που τρώει damage, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, θα πετάξουμε αυτά. Deathwing. Τέλεια. Ωραία, θα βγάλουμε το Blood Mage. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι σαν balance, να κάνουν balance deck, δηλαδή να υπάρχουν σίγουρα μικρά, μικρού μάνα minions και όχι μόνο μεγάλο. Γιατί έχω δει τον Θάλνος πολλές φορές. Από ό,τι κατάλαβα έχουν λίγα μικρού μάνα, μέχρι 4 ας πούμε, λίγα από 7 και πάνω, και τα πιο πολλά είναι το ενδιάμεσο, 4, 5, 6, 7, κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάλι Σιλβάνο, ωραία. Μετά θα μπορούμε να την καλέσουμε και θα το κάνουμε. Οπότε θα καλέσουμε και αυτόν τώρα. Leroy Jenkins. Χρήσιμος. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο Deathwing. Λοιπόν, θα το ρισκάρω και δεν θα την παίξω ακόμα τη Σιλβάνα. Ας που δεν έχει minion. Μπορούμε να το παίξουμε στο Deathwing. Οπότε και οι υπόλοιποι θα είναι στο 7. Στα 7 μάνα. Αυτός θα καλέσει λογικά ένα εξάρι τώρα. Ναι. Και έχουμε και τον Καθούν, ο οποίος δεν μπορούμε να τον ενισχύσουμε με κάτι. Δυστυχώς. Κάνουμε λίγο υπομονή. Μήπως είμαστε και τυχεροί. Αν και ίσως θα έπρεπε να καλέσω ή τη Σιλβάνα ή το Hogger εδώ, τον άλλο Hogger. Κακό αυτό. Okay.
μας χωρίξει τώρα. Τέσσερα, οχτώ, 14 ντάματς θα φάμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια, γιατί θα βγάλουμε τον Death Wing. Θα χάσουμε και το χέρι, αλλά... Time's up, let's do this! Ένα round. Δεν νομίζω βέβαια. Και θα πέσει το πάνω. Άλλο ένα game. Έχει και λίγο δώσει τύχη σε το συγκεκριμένο concept να σου έρθουν καλές κάρτες. Βέβαια στο προηγούμενο game δεν έκανα καλά εγώ. Πρέπει να παίξω πιο γρήγορα. Let the hunt begin. Καλέσουμε Ράγναρος. Κάρω και τώρα για να βγάλω το Ράγναρος βέβαια. Θέλουμε να πάμε στα 5. Όχι, στα 4. Και έχω και το κόιν. Thank you.
θα το παίξουμε τώρα. Coin. Και Ragnaros. Κάνε damage. Παίξουμε αυτήν. Τι να παίξουμε όμως. Η Σιλβάνα θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Ναι, απλά θα παίξουμε πιο μετά για να βάλουμε τον δεύτερο. Δύο. Στυλβός. Έκανε the star of your next turn destroyed. Ποιο λόγο το έκανε αυτό? Anyway, εμείς θα παίξουμε αυτό τελικά. Γιατί έχουμε τα τρία στο χέρι μας. At the start. Οπότε αυτοί έχουν μόνο αυτό το γύρο να κάνουν τον damage. Ωραία. Ωραία. Γιατί δεν είναι. Δεν πειράζει. Απλά είναι 3-2. Βίτρο με damage. Οπότε πρέπει να το ξεφορτώ. 6 damage. Πρέπει να το ξεφορτώ. Θα φάμε λίγα τώρα. Αυτό ήταν και Tavern Brawl για σήμερα, Clone Ball. Πολύ ενδιαφέρον, μ' άρεσε.
Κάντε ένα comment, ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και ένα subscribe για να μας ακολουθείτε και να βλέπετε ό,τι καινούργιο ανεβαίνει. Από τον Τόνι Ηλέκτρο, γεια σας!